Δεκάδα αδυνατίσματος. Φάει αυτά τα 10 φαγητά και θα αρχίσει να φεύγει η κοιλιά σαν να μην υπάρχει αύριο. Έφαγες τις διακοπές. Ας μην λέμε ψέματα τώρα. Πήγες και έφαγες και δεν το μετάνιωσες κιόλας. Τώρα αρχίζεις και το μετανιώνεις. Έφαγες, ήπιες και τώρα έρχεσαι και μου κλαίγεσαι. Είμαι άφραγκος, ωραία, ήθελα να κιλά. Λοιπόν, έτσι όπως έστωρες θα κοιμηθείς. Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή ελπίδα εδώ πέρα. Εάν ακολουθήσεις αυτά εδώ πέρα που θα σου πω, εντάξει. Τη δεκάδα δυνατίσματος. Θα τρως αυτά κάθε μέρα. Εντάξει. Και θα δυνατήσεις. Σε τρεις μήνες. Σε τρεις μήνες δεν πεινάς, δεν αστερίζεις και θα δυνατήσεις. Τι άλλο θες, ρε φίλε, τι άλλο θες. Αυτό έχω κάνει κι εγώ και αυτό έχουν κάνει και δεκάδες, εκατοντάδες μαθητές μου και έχουν πετύχει αυτά τα αποτελέσματα. Που τους βλέπουν όλοι και λένε, εσύ έχεις μια σοβαρή ασθένεια τώρα για να έχεις χάσει τόσα κιλά τόσο γρήγορα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο. Παγάκια και σόδα. Πάρεις σόδα. Σουέπς. Σαν Πελεγκρίνο. Ό,τι θες. Θα πάρεις σουρωτή. Ό,τι στηρίζεις. Θες έτσι πιο εχώρια σουρωτή. Θες πιο κυριλέ έτσι να νιώσεις λίγο Γάλλος. Πάρεις σαν Πελεγκρίνο. Πάρε τη σόδα σου. Εντάξει. Γέμισε την παγάκια και άρχισε και να πίνεις τη σόδα και να μασάς τα παγάκια. Είναι εξαιρετικό. Κόσμος με κοροϊδεύει. Λέει. Τι τρελός αυτός. Θα μας πει να φάμε και παγάκια και αέρα. Αυτό θα φάμε. Ναι. Ναι, αγαπητέ χοντρέ. Γιατί δεν με ακούς. Να κάτω για μια εβδομάδα να δεις. Μπορεί να είναι και ωραίο αυτό που λέω. Πού ξέρεις, το έχεις δοκιμάσει. Δεν το έχεις δοκιμάσει. Αλλά μιλάς και γελάς. Και εγώ μιλάω και γελάω. Κοιτώντας κάτω. Εκεί. Στον αφαλό. Οπότε, αν θες να βάλεις λίγο μυαλό, άκου εδώ το δάσκαλο. Παγάκια και σόδα. Δοκίμασέ το κι άλλα να μου πεις. Βάλεις και ένα λεμόνι. Είτε είσαι στην παραλία. Είτε είσαι διακοπές. Είτε είσαι στο εξοχικό. Μπορείς απλά να ζητήσεις σόδα και πάγο. Τέλος. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο φαγητό που σε αδυνατίζει. Ζελές 0 θερμίδων. Αυτά είναι το ζελές χωρίς ζάχαρη. Εξαιρετικό. Μπορείς να το τρως κάθε μέρα. Γιατί δεν το κάνει αυτό ο κόσμος. Προτιμάς να φας ταχύνι και φυσικό βούτυρο. Το μυαλό σου και μια λίρα. Πάμε στο επόμενο. Γιαούρτι 2%. Εξαιρετική επιλογή. Ελληνικό. Εδώ πάνε από την Αμερική και λένε Greek yogurt, Greek yogurt. Και εμείς το έχουμε εδώ και δεν το τρώμε. Να το φας και να δυνατήσεις. Είναι τίγκα στην πρωτεΐνη. Και χορταίνει. Τώρα μπορείς να ανακατέψεις το ζελέ και το γιαούρτι και να φτιάξεις συνταγή. Έχουμε αυτή τη συνταγή στο Instagram. Και αν θες βήμα προς κυριολεκτικό βήμα, να σου πω όλα τα μυστικά του να μηδενίσεις την κιλούμπα σου. Αυτό που θες να κάνεις είναι να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που έχω τη μέθοδο της διαλυματικής. Πάτα το, δες το και έλα να μου πεις μετά. Και αν θες να μάθεις τη μέθοδο, δες το σεμινάριο. Γιατί θα σε ρωτήσω, σου πω, είδες το σεμινάριο. Πάτα το προφίλ μου, δες το και έλα να μου πεις μετά. Μετά, από φρούτα, τι να φάμε. Καρπούζι, φας καρπούζι, οπωσδήποτε. Όχι πεπόνι, πεπόχι έχουμε πει. Θα φας καρπούζι. Εντάξει, μη ρωτάς γιατί. Γιατί το καρπούζι έχει λιγότερες θερμίδες και πιάνει πολύ περισσότερο χώρο και στο στομάχι και στο ματί. Μετά έχουμε τα φασολάκια. Φασολάκια φρέσκα. Εξαιρετική επιλογή, γεμάτα βιταμίνες. Βιταμίνη C, ΒΕ, μαγνήσιο. Ένα σωρό ευεργετικές ιδιότητες. Εξαιρετική επιλογή. Το λατρεύω, το λατρεύουν όλοι. Θα το φας. Αλλά εάν το φας, πρέπει να το συνδυάσεις με κάτι πρωτεϊνούχο. Με κανένα τόνο σε νερό. Εντάξει, κανένα κοντομπλάκι, τίποτα τέτοιο. Κάνει γιαουρτάκι, κάπως να το συνδυάσεις. Εντάξει. Μετά έχουμε σπανακό ρύζο χωρίς το ρύζι. Ωραία, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει να πάρεις τη συνταγή, την κλασική, να φτιάξεις σπανακό ρύζο. Ωστόσο, θα βάλεις ουσιαστικά 1 κιλό σπανάκι και μπορεί να βάλεις αντί για 1 κιλό ρύζι που είναι η κλασική συνταγή 1:1, να βάλεις 100 γραμμάρια ρύζι. Εντάξει, θα έχει λίγο ριζάκι εδώ και εκεί. Οπότε, μηδενίζονται οι θερμίδες, πάει η πρωτεΐνη στο Θεό, όλες οι βιταμίνες που θα ήθελες να έχεις, συν άλλες τόσες. Μέσα στο σπανακόριζο, έτσι όπως έχεις φτιάξει, χωρίς τη μία κούπα λάδι. Δεν θα βάλεις λάδι μέσα. Τι είσαι, τρελός. Εσύ θες να δυνατήσεις. Μα είναι παραδοσιακό, παραδοσιακή συνταγή, σωρό. Βλέπεις κανένα κανάλι παράδοσης εδώ πέρα. Κανένα κανάλι κρατάμε τις παραδόσεις. Καλές παραδόσεις. Καλά τα είδη και τα έθιμα. Εδώ είμαστε κανάλι λιποδιάλυσης. Θες να χάσεις λίπος, κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Εντάξει. Κάτω για 3 μήνες να δεις τα αποτελέσματα, να δεις πώς θα νιώθεις, να δεις τι σου προσφέρει αυτό το πράγμα. Τόσοι χάνουνε, τόσοι χάνουνε. Λοιπόν, μετά, τορτίγια σπανάκι. Το έχεις πάρει το σπανάκι. Πάρεις τορτίγια, βάλεις σπανάκι από πάνω. Θα το βάλεις μικροκυμάτων για κανένα 2 λεπτά. Να κάτσει το σπανάκι. Μετά μπορείς να βάλεις ό,τι άλλο ζαρζαβατικό θες από πάνω. Να το κακ και να φας. Εντάξει, εξαιρετικό. Είναι σαν πιτόγυρο που καίει λίπος. Τορτίγια, σπανάκι και ό,τι άλλο θες από πάνω. Μετά έχουμε γαρίδα και οποιοδήποτε άλλο μαλάκιο. Γαρίδα, αστακό, καραβίδα, καλαμάρι, χταπόδι, όλα είναι εξαιρετικές επιλογές. Μηδέν λίπος, μηδέν υδατάνθρακες, μόνο πρωτεΐνη, σχεδόν μηδέν δερμίδες. Εντάξει, δεν γίνεται να λείπει αυτό από τη διατροφή σου. Μετά έχουμε χάμπουργκερ. Αλλά όχι όποιο και όποιο χάμπουργκερ. Χάμπουργκερ σπιτικό με μπιφτέκι κοτόπουλο. Πάρεις μπιφτέκια κοτόπουλο, κάτι ψυχμένα. Από το σούπερ μάρκετ, θα τα βάλεις εκεί στην κατάψυξη και όποτε θες να φας και πεινάς και θες να φας, θα βγάλεις ένα μπιφτέκι, το πετάξεις πάνω σε 2 φέτες ψωμί του τόστ ή ακόμα και σε τέτοιο για μπέργκερ, βάλεις ό,τι καμιά ντομάτα, κανένα κρεμμύδι που δεν έχουν θερμίδες, θα το φας. Εντάξει, μπορούμε να φάμε μπέργκερ με μπιφτέκι κοτόπουλο. Τελευταίο, έχουμε το σολομό.
Η λύση στη δυσκολιότητα, η λύση στα ωμέγα 3, η λύση στις ορμόνες. Είναι ο σολομός. Πρέπει να τρως μια φορά την εβδομάδα. Σολομό. Οπότε αυτή είναι η δεκάδα λιποδιάλυσης. Εάν θες να εξαφανίσεις την κοιλιά σε 3 μήνες, να μην πεινάς, να μην στερείσαι και να τρως ό,τι θες, πάρε το προφίλ μου, πάρε το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και πήγαινε δες αυτό το σεμινάριο. Έτσι. Μπας και μάθεις τίποτα.